στήθηκε ένας απεργοσπαστικός μηχανισμός κυριολεκτικά στο πόδι, οι αποφάσεις που παρθήκανε δεν είναι υλοποιήσιμες. Δεν μπορεί να γίνει. Πρακτικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το οποίο προγραμματίζει η κυβέρνηση με τον τρόπο που το προγραμματίζει. Κάπως έτσι χαρακτηρίζει ο πρόεδρος των γιατρών του ΙΚΑ Πάτρας, Απόστολος Σωτηρούδης, την απόφαση του Υπουργείου να αλλάξει τον τρόπο που θα γράφουν τα φαρμακά τους ή θα επιλέγουν τον γιατρό τους. Από αύριο, 5 εκατομμύρια ασφαλισμένοι. Φοβάμαι ότι δεν θα εξυπηρετηθούν. Θα γυρνάνε από ΙΚΑ σε ΙΚΑ, θα ψάχνουν τις λίστες των συμβεβλημένων γιατρών. Πάρα πολλοί συμβεβλημένοι γιατροί δεν θα δεχτούν να τους εξυπηρετήσουν. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει τίποτα. Ο Λοβέρδος το λέει αυτό και ο Ιατρικός Σύλλογος απαντάει ότι οι γιατροί δεν πρόκειται να πάρει μέρος κανένα. Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Έτσι, ο κόσμος ταλαιπωρείται, γίνονται ουρές στα νοσοκομεία χωρίς να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Είναι αδιανόητο ότι μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού σήμερα και να πάει να κάνει την εξέτασή του μετά από 4 μήνες. Αυτά είναι τριτοκοσμητικά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, από αύριο οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα οποιοδήποτε γιατρό από το σύνολο των 20.000 περίπου που παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στον ΟΕ και στον ΟΠΑΔ. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, όταν επισκέπτονται τους γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία, θα επιδεικνύουν το βιβλιάριο ασφάλισής τους. Οι γιατροί του ΟΕ και του ΟΠΑΔ σε ιδιωτικά τους ιατρεία για λίγες εβδομάδες και μέχρι ότου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ παραλάβουν τα ατομικά τους συνταγολόγια, στεγογραφούν στα προσωπικά απλά συνταγολόγια που διαθέτουν, στα οποία θα αναγράφουν το όνομα, τον αριθμό μητρώου και το ΆΜΚΑ του ασφαλισμένου. Θα διαλέγουν από την λίστα που θα υπάρχει στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ή στο διαδίκτυο τέλος πάντων. Κάποιο όνομα, κάποιου γιατρού που ίσως είναι πιο κοντά στην περιοχή τους, θα πηγαίνουν εκεί, θα τους εξετάζει, θα τους κρατάει τα στοιχεία σε μια κοινή συνταγή δική του και ο γιατρός θα υποβάλει τα στοιχεία αυτά κάποια στιγμή στο ΙΚΑ, ελπίζοντας ότι ίσως κάποτε πληρωθεί τα 10 ευρώ, γιατί όλη η φασαρία γίνεται για 10 ευρώ. Θα τρέξει την ουρά στο ΙΚΑ να πάρει τις δύο συνταγές, να πάει να βρει στον γιατρό που είναι, που ανήκει στο ΙΚΑ, συμβεβλημένος, και αν θα σε δεχτεί ο γιατρός. Και αποτέλεσμα, όπως πάντα. Οι γιατροί του ΟΕ και του ΟΠΑΔ θα εξυπηρετούν από αύριο ασφαλισμένους του ΙΚΑ, προκειμένου να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της αμοιβής τους, συμπληρώνουν σαν ανεξάρτητο φύλλο του προσωπικού του συνταγολογίου το όνομα, τον αριθμό μητρώου και τον ΆΜΚΑ του ασφαλισμένου, καθώς και την ημέρα και ώρα εξέτασης, στοιχεία που βεβαιώνει ο ίδιος ασφαλισμένος εν υπόγραφα. Το σύνολο αυτών των δελτίων υποβάλλεται στο τέλος του μήνα στο ΙΚΑ και καταβάλλεται ανάλογη αποζημίωση στο δικαιούχο γιατρό. Αν αρρωστήσω, θα πάω τους βρώμους γιατρούς, ξέρω όλους που θα πάω και θα κάνω. Δεν περιμένω από το ΙΚΑ. Εγώ ασφαλισμένος στο ΙΚΑ είμαι 17 χρόνια, αλλά δεν έχω πάει ποτέ στο ΙΚΑ. Προτιμώ να πηγαίνω έξω. Και θα συνεχίσω να μην πηγαίνω. Στο μεταξύ, οι γιατροί του ΙΚΑ συνεχίζουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις και θα προχωρήσουν από αύριο και την Παρασκευή σε 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Από την άλλη, ιατρικοί σύλλογοι Αθήνας και Πειραιά απειλούν με πειθαρχικές κυρώσεις στους γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕ δέχουν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, ενώ κατά ανάλογα προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας.